Λουτροχανίων. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Το λούτρο είναι παραθαλάσσιος οικισμός της περιοχής των Σφακίων στην νοτιοδυτική Κρήτη. Διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητος Χανίων. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχει 56 κατοίκους. Το λουτρό ευρίσκεται στις νότιες ακτές της Κρήτης, ανάμεσα στην Αγία Ρουμέλη και στη χώρα Σφακίων. Στα βόρεια υψώνονται τα Λευκά Όρια. Βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτίως από τα Χανιά. Το λουτρό είναι κτισμένο αμφιθεατρικά στον ανατολικό μύχο ενός κολπίσκου που σχηματίζει το ακροτήριο Μούρες ή Μουρή. Ενώ στην είσοδο του κόλπου βρίσκεται μία βραχονισίδα. Ο κόλπος μαζί με το νησάκι σχηματίζουν ένα ασφαλές αγκυροβόλιο για μικρά πλοία και χρησιμοποιούνταν από τους Σφακιανούς όταν ο καιρός ήταν κακός. Στα ανατολικά του χωριού Λουτρό βρίσκονται οι παραλίες Κέραμος, του Τιμίου Σταυρού στο ένα χιλιόμετρο και τα Γλυκά Νερά. Μπροστά από το χωριό υπάρχει άλλη μία μικρή παραλία. Το Λουτρό ευρίσκεται στην ίδια θέση στην οποία ήταν κτισμένη στην αρχαιότητα η πόλη Φίνιξ, επίνιο της αρχαίας Ανόπολης και της Αράδενας. Της ίσως προέρχεται από το φυτό φίνικας, ο οποίος μάλλον ήταν αυτοφύης εκεί, όπως είναι σήμερα σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Ο σημερινός οικισμός Λουτρό πήρε το όνομά του από τους λουτήρες με νερό από την Ανόπολη. Σήμερα σώζονται λείψανά τους. Η πόλη αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων 27-12. Διαβάζουμε στο σχετικό εδάφιο των πράξεων των Αποστόλων «Επειδή ο λιμήν ή του ακατάλληλος δια να παραχυμάσομεν εκεί, οι περισσότεροι επήραν την απόφαση να ανοιχθούν από εκεί στο πέλαγος, μήπως και ή μπορούσαν να φτάσουν και να παραχυμάσουν εις ένα λιμάνι της Κρήτης, ονόματι Φίνικα, που έβλεπε προς τα νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά. Ο Χριστόφορο Μπουοντελμόντι πέρασε από το Λουτρό το 1415 και ανέφερε στο βιβλίο «Descriptio insule Crete» που έγραψε ότι σωζόταν ερείπια της παλαιάς πόλης, ενώ διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη είχαν χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους ως οικοδομικά υλικά. Όπως και τα άλλα χωριά της περιοχής των Σφακίων, το Λουτρό δεν αναφέρεται στις ενετικές απογραφές. Ο Βασιλίκα το αναφέρει το 1630 ως Λουτρό Πόρτο Ντεσφατσία, ως Λουτρό Λιμάνι των Σφακίων. Από το Λουτρό φυγαδεύτηκαν κατά την αποτυχημένη επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770 400 γυναικόπαιδα. Κατά την επανάσταση του 1821 στο Λουτρό είχε την έδρα της η Καγκελαρία, η επαναστατική επιτροπή που διεύθυνε την επανάσταση. Την Καγκελαρία αποτελούσαν ο Ανδρέας Κρυαράς, ο πρωτόπαπας των Σφακίων Γεώργιος, ο Χατζής Ιωάννης Πολιουδάκης, ο Γεώργιος Πουλέτος,
ο Νικολάος Ανδρουλακάκης, ο Ιωσήφ Παπαδάκης και ο αναγνώστης Ψαρουδάκης. Το κτίριο που συνεδρίαζαν σώζεται μέχρι σήμερα. Το 1821 αποβιβάστηκε στο Λουτρό ο Γενικός Έπαρχος της Κρήτης Μιχαήλ Κομνηνός Αφεντούλιεφ. Κατά την Επανάσταση του 1866 στο Λουτρό αποβιβάστηκε ο Ιωάννης Ζυμβρακάκης με 272 εθελοντές από το Ατμόπλιο Πανελλήνιων. Το 1868 οι Τούρκοι κατασκεύασαν πάνω από το Λουτρό ένα κουλέ, ώστε να καταπνίξουν την Επανάσταση και να υποτάξουν τους φακιανούς. Το Λουτρό κατά το παρελθόν ήταν ο χειμερινός τόπος διαμονής των κατοίκων της Ανώπολης, της οποίας αποτελεί επίνιο και έτσι ονομαζόταν Κατόπολη. Το 1834 στο Λουτρό ζούσαν 3 οικογένειες. Ο πλοίαρχος Πρατ αναφέρει στο έργο του «Travels and Researches in Crete» ότι στο Λουτρό το 1859 υπήρχαν 15 σπίτια. Το 1881 δεν αναφέρεται, ενώ το 1900 είχε 123 κατοίκους. Λουτρό. Λουτροχανίων.
ράδαινα, μάρμαρα, λύκος, φοινικάς, λουτρό, γλυκά νερά, σφακιά. Η πεζοπορία μας ξεκινάει από τη γέφυρα της Ράδαινας. Από πετρόκτιστο μονοπάτι κατεβαίνουμε στην κήτη του Φαραγγιού με τις εντυπωσιακές ορτοπλαγιές και τους μοναδικούς χρωματισμούς. Κατεβαίνουμε απολαμβάνοντας την αγριάδα του κριτικού τοπίου μέχρι την εντυπωσιακή παραλία Μάρμαρα με τα κρυστάλλινα νερά και τις μοναδικές σπηλιές. Ώρες πορείας 3. Θαλάσσιο ταξί μεταφέρει την πρώτη ομάδα στη χώρα Σφακίων. Μια δεύτερη ομάδα συνεχίζει, πεζοπορώντας σε ένα από τα πιο όμορφα παραλιακά μονοπάτια της Κρήτης μέχρι το γραφικό Λουτρό. Ώρες πορείας 5. Το πλοίο της γραμμής μεταφέρει τη δεύτερη ομάδα στη χώρα Σφακίων. Μια τρίτη ομάδα συνεχίζει το παραλιακό μονοπάτι κάνοντας μπάνιο στην παραλία Γλυκά Νερά. Έπειτα συνεχίζει την πεζοπορία έως τη χώρα Σφακίων. Ώρες πορείας 7. Αναχώρηση 7 το πρωί από το κτέλ Χανιόπορτας. Επικεφαλής Σπύρος Μπαβέλας. Η χρήση της μάσκας στο λεωφορείο ήταν υποχρεωτική για όλους. Μια μοναδική εμπειρία χάρη στην εξαιρετική οργάνωση του πεζοπορικού ομίλου Ηρακλείου.
παραλία γλυκά νερά Σφακίων. Τα γλυκά νερά βρίσκονται 75 χιλιόμετρα νοτίως των Χανίων και 4 χιλιόμετρα δυτικά της χώρας Σφακίων. Είναι μία από τις ομορφότερες παραλίες της νότιας Κρήτης, η οποία είναι κρυμμένη ανάμεσα στους ορεινούς όγκους των Σφακίων. Το 2003 οι Times του Λονδίνου την είχαν κατατάξει στις 20 πιο όμορφες παραλίες της Ευρώπης και όχι άδικα. Ονομάζεται έτσι από τις πηγές γλυκού νερού που αναβλύζουν δίπλα και μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα θα δείτε ανοίγματα μέσα στα βότσαλα με νερό που είναι πόσιμο, αν και λίγο γλυφό, κάποιες χρονιές. Η παραλία είναι βοτσαλωτή, με χαρακτηριστικό βαθυγάλανο χρώμα νερών. Γενικά ο μόνος τρόπος για να έρθετε εδώ είναι με καραβάκι από τη χώρα Σφακίων. Ωστόσο για τους πιο τολμηρούς και ψαγμένους υπάρχει ένα κουραστικό μονοπάτι από τα Σφακιά 30 λεπτών και από το Λουτρό 60 λεπτών. Το μονοπάτι από τα Σφακιά είναι λίγο δυσκολότερο και αγχωτικό λόγω των γκρεμών και του ύψους, αλλά δεν θα σας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα αφού συντηρείται συχνά, καθώς αποτελεί τμήμα του μονοπατιού ε4. Τα νερά όπως αναμένεται είναι γενικά παγωμένα, λόγω των πηγών ακόμη και στο κατά καλό καιρό. Επίσης, παρά την απόλυτη ερημιά της περιοχής, υπάρχει μια καντίνα πάνω σε ένα βράχο στη δυτική πλευρά της παραλίας, η οποία πουλάει φαγητό, αναψυκτικά και νοικιάζει ξαπλώστρες. Επίσης, υπάρχουν αρκετά αλμπυρίκια στην παραλία, στα οποία, αν προλάβετε, θα βρείτε δροσιά. Στη βάση του γκρεμού θα βρείτε τα ερείπια του ναού της Αγίας Παρασκευής. Παραλία γλυκά νερά Σφακίων. We'll be right back.
πέντε.